Γεια σας. Σήμερα σας έκανα αυτό το μακιγιάζ το οποίο είναι αρκετά βραδινό και αυτό γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω κάποιο βραδινό μακιγιάζ και τόσο έτσι έντονο. Τώρα, τα προϊόντα που χρησιμοποίησα. Η βάση που χρησιμοποίησα όπως και το concealer είναι και τα δύο από τη L'Oréal, την σειρά True Match και είναι και τα δύο το νούμερο 2, το οποίο είναι λίγο ανοιχτό σε σχέση με την επιδερμίδα μου, αλλά τα ανέμειξα έτσι αρκετά καλά και έβαλα και μία πούδρα η οποία είναι λίγο πιο σκούρη, είναι της Beautyline Cosmetics το νούμερο 004, η οποία δίνει έτσι ένα χρωματάκι στο δέρμα και είναι πάρα πολύ ωραία πούδρα. Όσον αφορά το ρούζ, χρησιμοποίησα κυρίως της Radiant το νούμερο 133, το οποίο είναι ένα πολύ ανοιχτό ροζ χρωματάκι, αλλά έβαλα και λίγο από την πάλι της Radiant το νούμερο 131, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ έντονο χρώμα, οπότε μαζί με αυτό το χρωματάκι ήταν έτσι καλή μίξη, γιατί το ένα είναι πολύ έντονο, το άλλο είναι πολύ ανοιχτό, οπότε δίνει έτσι, μαζί δίνουν ένα πολύ ωραίο ροζ χρώμα. Πάμε λοιπόν στα μάτια. Σαν βάση λοιπόν χρησιμοποίησα της NYX το Jumbo Eye Pencil το 601, που είναι ένα μαύρο, απλό μαύρο μολύβι. Και στην κάτω εσωτερική πλευρά του ματιού έχω βάλει της Radiant το νούμερο 9, το οποίο είναι ένα κυπαρισί χρώμα, πάρα πολύ όμορφο. Επίσης χρησιμοποίησα το eyeliner της Radiant το νούμερο 1, που είναι ένα μαύρο απλό eyeliner με λεπτή έτσι μυτούλα. Και όσον αφορά τις σκιές, έχω βάλει πάνω από το μαύρο το μολύβι που σας έδειξα πριν της Radiant το νούμερο 233, το οποίο είναι, σας είχα δείξει αυτό που το είχα κάνει, έχω βγάλει κάποιες σκιές της Radiant από τα κουτάκια τους και τα έχω βάλει σε μία παλέτα για να τα έχω έτσι όλα μαζί. Αυτά είναι κάποια χρώματα τα οποία δεν τα χρησιμοποιώ συχνά, οπότε είπα να τα βάλω όλα σε μία παλέτα. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση χρησιμοποίησα αυτό εδώ το χρωματάκι, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο δαμασκηνή, θα μπορούσα να πω, χρώμα. Λίγο εξωτερικά έβαλα και λίγο αυτό το μαύρο το χρωματάκι, το οποίο είναι το 199. Έσβησα και λίγο με την σκιά από τα Sephora το νούμερο 83. Και έχω βάλει και λίγο shimmer μόνο στο κέντρο του ματιού, το οποίο είναι της Radiant λοιπόν, το νούμερο 3, το highlighter, το οποίο είναι ένα ροζ. Πολύ ωραίο χρώμα. Ξέχασα να πω ότι έχω βάλει και highlighter στο πρόσωπο, το οποίο είναι, δεν ξέρω από ποια μάρκα είναι το συγκεκριμένο, έχω βάλει αυτό το ροζ, το shimmer. Αυτό όπως σας έχω μιλήσει τέλος πάντων σε ένα βίντεο, το οποίο έκανα σήμερα, δεν ξέρω πότε θα το ανεβάσω. Είχα αυτά τα δύο τα highlighter, είναι ξεχωριστά, δεν είναι και τα δύο μαζί. Τα οποία τα είχα σε μία συσκευασία και επειδή όπως σας είχα δείξει αυτή η πούδρα της Radiant μου έχει τελειώσει, είχα πει ότι θα κρατήσω αυτή τη συσκευασία, οπότε έβαλα ένα μαγνητάκι από πίσω και απλά έβαλα αυτά τα δύο highlighters σε αυτήν εδώ τη συσκευασία, η οποία έχει και καθρεφτάκι, οπότε βολεύει πάρα πολύ. Και τώρα περνάμε στα χείλη. Έχω βάλει το μολύβι της Radiant, το νούμερο 1, το οποίο είναι, λέγεται Caramel και είναι ένα καφέ καραμελί χρώμα.
Και το κραγιόν που χρησιμοποίησα είναι της MAC, το οποίο είναι το Pink Blade και είναι ένα πολύ όμορφο ροζ χρωματάκι. Λοιπόν, θα κάνω και zoom να δείτε ακριβώς πώς είναι το μακιγιάζ. Και στην συνέχεια θα δείτε και το tutorial, σε περίπτωση που σας αρέσει να μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Εννοείται ότι δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ακριβώς τα ίδια προϊόντα που έχω χρησιμοποιήσει κι εγώ. Απλά εγώ σας δείχνω αυτά που έχω εγώ. Αν δεν τα έχετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από κάποιες άλλες μάρκες, παρόμοια χρώματα ή και διαφορετικά, όπως βολεύει το καθένας. Πάμε λοιπόν όμως να δούμε το μακιγιάζ από κοντά και να δούμε και το βίντεο για το πώς να το κάνετε.